σας, γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα σας φτιάχνω το μαμαδίσικο γλυκό που με έχετε πλημμυρίσει με μηνύματα, το μοσαϊκό, το σαλάμι, το μπισκοτογλυκό, όπως θέλετε πείτε το, αυτό που ξέρουμε από τις μαμάδες μας, το κλασικό που όλοι κάνουν τη συνταγή από πίσω που έχει ίον με το κακάο της και είναι η κλασική συνταγή με βούτυρο, άχνη κτλ. Εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό, αλλά η γεύση θα είναι ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, βρήκα αυτά τα μπισκότα στο Lidl, δεν τα είχα ξαναδοκιμάσει, τα πήρα και τώρα, παιδιά, ανοίξαμε και φάγαμε και είναι πάρα πολύ ωραία και δεν είναι τόσο γλυκά. Κουβερτούρα που μας αρέσει πάρα πολύ, Nestlé. Merenda. Νουνού, γεύσεις σπιτικές που κάνει πλούσιο το αποτέλεσμα σε όποια συνταγή και να το βάλω, είναι λατρεία. Και κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο στάδιο της συνταγής που είναι να ζεστάνω την κρέμα γάλακτος, να ρίξω την κουβερτούρα να λιώσει, να ανακατέψουμε όλα τα υλικά μαζί. Το πρώτο μας βήμα είναι να ζεστάνουμε τις κρέμες γάλακτος. Εγώ έχω ένα πρόγραμμα στο φούρνο μικροκυμάτων, τη ζέστανα για 2 λεπτά. Όποιος δεν έχει φούρνο μικροκυμάτων θα ζεστάνει τις κρέμες γάλακτος σε κατσαρολάκι. Ρίχνουμε την κουβερτούρα μας τώρα να λιώσει, να γίνει σοκολατένια, να ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά, γιατί θα σπάσουμε τα μπισκότα και θα ρίξουμε όλο αυτό το μείγμα πάνω στα μπισκότα. Δεν βάζω βούτυρα, δεν βάζω κακάο. Είναι διαφορετικός. Ανακατεύουμε. Τώρα θα δείτε, θα γίνει σοκολάτα. Βλέπετε, λιώνει η κουβερτούρα. Λοιπόν, θα βάλω όλη την κουβερτούρα μου, θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Βάλουμε και την υπόλοιπη. Και θα έρθω τώρα να δείτε πόσο εύκολα και φανταστικά γίνεται αυτός ο κορμός της Βασούλας. Αφού έλειωσε η κουβερτούρα με την κρέμα γάλακτος, όπως σας έδειξα πριν, δηλαδή κάτι σαν γκανάς, τώρα τι κάνουμε, σπάμε τα μπισκότα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι λίγο διαφορετικός από αυτούς που ξέρουμε που βλέπουμε παντού την ίδια συνταγή. Δεν έχει βούτυρο, είναι το κάτι άλλο. Και όποιος αγαπάει, παιδιά, και η κουβερτούρα μαζί με τη μερέντα είναι κόλαση, σοκόλαση. Μα πόσα μηνύματα πήρα εγώ για να κάνω αυτό τον κορμό. Και να σας πω την αλήθεια, τόσο καιρό δεν τον έφτιαχνα, επειδή παντού υπάρχει ο κορμός, ο κλασικός. Βιτάμ, άχνη, κακάο, κονιά, καρύδια. Λοιπόν, και είπα θα σας κάνω ένα διαφορετικό κορμό. Γιατί θέλουμε να έχουμε πολύ ωραίες συνταγές, εύκολες, γρήγορες, επιτυχημένες και όχι όλες οι συνταγές που βλέπω που είναι αντιγραφή ο ένας με τον άλλον. Εδώ κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα τι κάνω, θα βάλω λίγο γάλα νουνού που λατρεύω, ξέρετε πόσο πολύ το λατρεύω. Δοσολογίες, τα πάντα υλικά θα είναι από κάτω στο κουτί, περιγραφή που μας κάνει ο Δημήτρης και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Και δύο γενναίες ωραίες κουταλιές μερέντα, δεν βάζω άχνη, δεν βάζω ζάχαρη. Εντάξει, παιδιά, ένα καλό ανακάτεμα και αυτό ήταν ο κορμός, τίποτα άλλο. Ούτε βούτυρα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πολύ καλό ανακάτεμα. Πω, πω, πω. Λοιπόν, θα σπάσουμε και τα υπόλοιπα. Καθίστε τώρα εδώ πέρα. Εγώ πρώτα ανακατεύω τα πρώτα. Έτσι, γιατί θέλω να πάνε παντού. Και τώρα θα σπάσουμε και άλλα μπισκοτάκια. Και θα το κάνω, παιδιά, στη φόρμα εγώ του κέικ για να βγει ωραίο το σχέδιο. Μπορείτε όμως, ένα λεπτό, δεν μ' αρέσουν εδώ να είναι βρώμικα τα σχέδια μου. Λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε και το κλασικό, παιδιά, στη λαδόκολλα. Εγώ θα το βάλω στη φόρμα του κέικ με μεμβράνη να μου βγει και πάρα πολύ εύκολα και να μου κόβονται πολύ ωραία τα κομμάτια, παιδιά, γιατί στη φόρμα του κέικ είναι άλλο πράγμα. Συνεχίζουμε, βάζουμε μπισκοτάκια, έτσι με το χέρι μας, παιδιά, δεν χρειαζόμαστε μπλέντερ, δεν χρειαζόμαστε τίποτα και ένα καλό ανακάτεμα. Εντάξει, είναι κόλαση, είναι, ρε παιδί μου, κάπου σαν κορμός γάλακτος, γι' αυτό μ' αρέσει. Εγώ έχω θέμα με τη σοκολάτα γάλακτος, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν,
και άλλα μπισκοτάκια μέχρι να πιει όλη την γκανάς. Θέλουμε. Εγώ τα πάντα θα σας τα έχω γραμμένα. Τι κάνετε ρε αστέρια εσείς, πήγατε διακοπές, θα πάτε, τι θα κάνετε επιτέλους θα μου πείτε. Και εμείς κάπου λέμε να πάμε, ακόμα το επεξεργαζόμαστε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, ένα καλό ανακάτεμα και αυτός είναι ο κορμός μας. Και τώρα θα έρθω να σας δείξω πώς θα τον βάλω στη φόρμα, τίποτα. Εδώ κοιτάξτε παιδιά, εντάξει, άνετα το τρώτε και έτσι χωρίς να παγώσουν, είναι τόσο ωραίο και νόστιμο. Και κάνω αυτό, να το βάλω εδώ, για να βγει πολύ ωραία, να μην παιδευτώ με τη λαδόκολλα καθόλου. Θα στρώνω και θα ρίχνω το μείγμα μου. Αυτό είναι όλο παιδιά, εύκολο, γρήγορο, οικονομικό και κάτι διαφορετικό, χωρίς βούτυρα, άχνη, κακάο και να βλέπουμε τον ίδιο και τον ίδιο κορμό συνέχεια. Θέλω να σας δείχνω άλλα δέσματα και λιχουδιές εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζω. Βάζω το υπόλοιπο μείγμα του κορμού. Πείτε μου, δεν είναι κόλαση να το φας και έτσι σκέτο. Τουλάχιστον 4 ώρες στην κατάψυξη. Παιδιά, όποιος το θέλει πολύ γλυκό, μπορεί να βάλει 4 κουταλιές μερέντα. Εγώ με 2 είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και είναι ακριβώς, δεν θέλουμε να είναι πετιμέζι. Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι όλο. Εδώ στρώνω, θα πατήσω καλά για να βγει πολύ ωραίο το σχεδιάκι μας και είμαστε έτοιμοι. Και είναι πολύ εύκολο έτσι που σας το δείχνω. Πολλές φορές μου λέτε Βασούλα γιατί σας έδειχνα και στη σελίδα μου και μου λέτε δεν μπορώ να το ρολάρω στη λαδόκολλα. Θα κάνετε αυτό λοιπόν και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ισιώνω, πατικώνω για να δώσουμε πολύ ωραίο σχήμα στον κορμό της Βασούλας στο διαφορετικό και ξανακλίνω με μεμβράνη και μπαίνει κατάψυξη 4 ωρίτσες. Είναι ο πιο ωραίος κορμός που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι κορμός γάλακτος, είναι κορμός χωρίς βούτυρα. Είναι φανταστικός, εύκολος, γρήγορος, οικονομικός, τέλειος. Σας μιλάω ειλικρινά, είναι το κάτι άλλο, το συγκλονιστικό. Θέλω να τον φτιάξετε, θέλω πολλά σχόλια, θέλω κοινοποιήσεις, να το μάθουν τα φιλαράκια σας, εγγραφή, subscribe στο κανάλι μας, γιατί είναι δωρεάν και μας κάνετε καλύτερους. Και τώρα κοιτάξτε και ένα κοντινό. Παιδιά, είναι ζωγραφιά. Ήδη έχω φάει ένα κομμάτι και πάω για το δεύτερο. Είναι απίθανος κορμός. Είναι ένας κορμός διαφορετικός από αυτούς που ξέρουμε. Δικό σας με πολύ αγάπη. Φιλάκια πολλά.